Να λέμε εδώ για τις ραδιοφωνικές εκπομπές που κάνει ο Πέτρος Στατσόπουλος, που είναι εξαιρετικές, είναι στην κρατική ραδιοφωνία και έχουν να κάνουν με το βιβλίο και μ' αρέσει που μιλάς με τους πάντες. Ναι. Και δεν εννοώ με τα διαφορετικά είδη, με έναν καλύτερο ή έναν μέτριο και πάει λέγοντας, με όλους τους ανθρώπους που παίζουν το ρόλο τους στο βιβλίο. Ναι, αυτό ήταν το κόνσεπτ. Από την αρχή αυτό ήταν το κόνσεπτ. Να μιλάμε με τους ανθρώπους του βιβλίου σε όλο το μηχανισμό. Με τους επιμελητές, τους εκδότες. Και σου βγήκε αυτό. Είναι ωραίο το περιεχόμενο. Εντάξει, είναι ο χώρος μου. Είναι το ψάρι μες στη λίμνη. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι ξέρουν. Αυτός είναι ο φυσικός μου χώρος. Που να κατευθύνουν μια συζήτηση για να γίνει ενδιαφέρουσα. Σύμφωνοι. Απλώς όπως ξέρεις πολύ καλά, όταν σου είναι οικείος ο χώρος, οικείο το θέμα, οικείο ναι. το περιβάλλον, οι άνθρωποι, τους γνωρίζεις τους περισσότερους από τους καλεσμένους. Και αυτό μπορεί να γίνει μεγαλύτερη παγίδα. Γνωρίζω δεκαετίες. Και να μιλάς για 10 ανθρώπους και όχι για χίλιους. Ναι, σίγουρα. Έτσι, καταλαβαίνεις τι λέω. Σίγουρα. Σου κάνω εμέσως πολλά κομπλιμέντα, αλλά εσύ θες να τα απορρίψεις. Να πεις ότι okay, ήταν και ευκολάκι. Ναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ναι, στην εμπειρία που έχουμε, ναι. στα άσπρα μας μαλλιά, ναι. στα δικά σου άσπρα μαλλιά. Τα δικά μου κάτασπρα. Το γουστάρεις αυτό, σ' αρέσει? Μ' αρέσει, ναι, γιατί σου λέω και πάλι, αν σκεφτείς ότι το πρώτο βιβλίο το έγραψα 18 χρονών και βγήκε όταν ήμουν 20 χρονών και τώρα το σε 3 μήνες τέλη Δεκεμβρίου θα κλείσω τα 63, μιλάμε, είναι 45 χρόνια γεμάτα στο χώρο του βιβλίου. Τον πρώτο καιρό μετά την περιπέτεια όταν είχες έρθει, δεν είχες αυτή την υπέροχη όψη που έχεις τώρα. Είχες ακόμη σημάδια ταλαιπώριας. Ναι, γιατί είχα την κακουχία. Στον άλλο κόσμο, γύρισες, ναι. σε καλοδεχτήκαμε και πάλι. Πριν από 3 χρόνια. Μηδένισες. Πέρασαν 3 χρόνια. Πέρασαν 3 χρόνια. Σωτηράκι και είμαι ακόμα πάνω από το γρασίδι. Λοιπόν, φαντάσου. Τώρα λοιπόν που μπήκες και είχαμε να βρεθούμε, ξέρω, 2-3 μήνες πόσο είχαμε να βρεθούμε. Και περισσότερο. Σου είπα τι αδούρα είσαι. Ναι. Σε ευχαριστώ. Είσαι. Εκτός από το να με κολακεύεις ασύστολα. Τι γράφεις αυτή την περίοδο? Λοιπόν, κοίταξε, πέρα από τις εκπομπές λοιπόν, που κάνω στο πρώτο πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας και τα κείμενα που γράφω που είναι τα Σαββατοκυριακά. Είναι Σάββατο και Τρίτη. Είναι Σάββατο και Τρίτη. Δύο κείμενα. Όχι, εγώ έλεγα για το ραδιόφωνο. Α, το ραδιόφωνο είναι Σαββατοκυριακό, ναι. Okay. Είναι στις 5 το απόγευμα. Γιατί σε ακούω ποτέ. Ναι. Μπορώ. Λοιπόν, ετοιμάζω ένα βιβλίο που ξεκινάει και διαδραματίζεται το πολύ εμβληματικό έτος 1967. Και πριν από το πραξικόπημα και μετά από το πραξικόπημα. Έχει ως κεντρικό ήρωα έναν κοσμικογράφο δημοσιογράφο. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθώ με το small talk εκείνης της εποχής, δηλαδή ποια ήταν τα δεύτερα πρόσωπα εκείνης της εποχής. Okay. Που ήταν με το ένα πόδι στην πολιτική και εκτός πολιτικής δεν θέλανε κιόλας. Αντιμετωπίσανε πολύ σημαντικά διλήμματα πολύ νωρίς, ας πούμε κάτι που μου το έχει πει και δημόσια ο Νίκος Μαστοράκης και δεν μπορώ να... Δεν αποκαλύπτω κάτι δηλαδή με αυτό που σου λέω. Είναι ότι μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ όταν έγινε η δικτατορία ήμουνα 26 χρονών. Ήταν γεννημένος, είναι γεννημένος το 41. Και ήμουνα και φίρμα. Mm-hmm. Ο Αγγελόπουλος, να σκεφτείς, την πρώτη ταινία που έκανε μικρού μήκους στην εκπομπή, έχει ως κεντρικό ήρωα το Μαστοράκη και εμφανίζεται ο ίδιος. Παίζει τον εαυτό του. Λοιπόν, μου τέθηκε εκείνη τη στιγμή, φίρμα όντας 26 χρονών παιδί, ξέρεις, η παιδική ηλικία στην Ελλάδα κρατάει ως τα 60 περίπου, μου τέθηκε το δίλημα ή να συνεργαστώ με αυτούς ή να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου συνεργαζόμενος με αυτούς, με τη Χούντα, είτε να πάρω τα βουνά που δεν υπήρχε και κανένα τεράστιο αντιστασιακό κίνημα όπως γνωρίζουμε όλοι μας τώρα, κακά τα ψέματα. Και συνεργάστηκα όπως κάνανε οι περισσότεροι Έλληνες εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αυτά όταν το βιβλίο ασχολείται με διλήμματα που σου τίθενται στην πραγματικότητα, όχι θεωρητικά. Πάντως, ότι τι θα έκανα αν,
όταν σου συμβαίνει τι κάνεις. Εμένα το κοσμικογράφος μου λέει όμως ότι μιλάς και για αυτό που πόσο μάλλον τότε που ήταν πολύ πιο διακριτά τα πράγματα, για μια ελίτ της κοινωνίας, επιχειρηματική, πολιτική. Ναι, καλλιτεχνική περισσότερο. Καλλιτεχνική. Ναι, ναι. Κυρίως, okay. Είναι κυρίως του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Ας πούμε, φαντάσου ότι είναι ένα συνδυασμός Νίκου Μαστοράκη και Ροζίτα Σόκου. Ένα τέτοιο υβρίδιο. Okay. Νόμισε ότι είναι Ζάχος Χατζηφωτίου τύπου. Και με Ζάχο. Και ο Ζάχος Χατζηφωτίου, ως γνωστόν, παντρεύτηκε την Καρέζη. Πόσο πιο στενή επαφή είναι έτσι με τον καλλιτεχνικό χώρο. Λοιπόν. Καλά, πάντως μιλάει πάντως για την γκρίζα ζώνη, αυτή την γκρίζα ζώνη των ανθρώπων, στην οποία υπήρχαν πάρα πολλοί μέσα σε αυτή την γκρίζα ζώνη, οι οποίοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν διλήμματα καριέρας, σταδιοδρομίας, όντας στην αρχή κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν ότι έχουν γεράσει, είναι προς απόσυρση, οπότε τους είναι ίσως και πιο εύκολο. Και όπου κάποιοι από αυτούς συνεργάζονται με τη δικτατορία, κάποιοι άλλοι δεν συνεργάζονται, κάποιοι πληρώνουν ακριβό τίμημα, κάποιοι τη βγάζουν καθαρή, κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Ένα ολόκληρο έθνος Σωτήρη προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του μετά. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της νεολατρείας που δείξαμε μετά την πτώση της δικτατορίας, που αγαπούσαν τους νέους, την έζησα στο πετσί μου ως νέος εκείνη την εποχή, όταν ήμουν 14 χρονών όταν έπεσε η δικτατορία. Νομίζω ήταν και από αίσθημα ενοχής των μεγαλυτέρων ότι δεν κάναν τίποτα, οι περισσότεροι. Για την επτάετια. Λίγοι, πολύ λίγοι, κάναν αντίσταση βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι. Ξέρεις, υπάρχουν διάφορα. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στη λογοτεχνία από το Μεφίστο που είχε γράψει ο Μαν, ένας από τους Μαν, ο Κλάους Μαν, αν θυμάμαι καλά. Όχι ο Τόμας Μαν πάντως, που ήταν πάλι τα διλήμματα ενός ηθοποιού μέσα στο ναζιστικό καθεστώς, από τα μυθιστορήματα που γράφει ο Φίλιπ Κέρ, που είναι πάλι της ίδιας περίοδου με αστυνομικό ήρωα. Ναι, είναι μέσα σε αυτή την προβληματική. Και βγαίνει, άνοιξε καλοκαίρι. Ελπίζω ότι θα βγει του χρόνου το φθινόπωρο. Α, του χρόνου το φθινόπωρο. Ναι, ναι, όχι νωρίτερα. Άρα ακόμη όχι. Είσαι. Ναι. Ναι, ναι, είμαι ακόμα στο ζύμωμα. Εντάξει. Ωραίο. Πάντως ναι. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε στην πολιτική. Ναι. Τι από βλέπεις, όλα θέλεις. Τι βλέπεις. Δεν θα πολιτευτείς, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ πάντοτε όταν. Πρόσεξε να δεις. Όσες φορές πολιτεύτηκα, τις τρεις φορές πολιτεύτηκα και με τους τρεις διαφορετικούς κομματικούς μηχανισμούς με τους οποίους συνεργάστηκα, από τους οποίους σε κανέναν δεν ανήκα. Δεν ήμουνα δηλαδή κομματικός στέλεχος κανενός από τους τρεις. Και με τον Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ και με τον Σταύρο Θεοδωράκη στο Ποτάμι και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Πολιτεύτηκα κατόπιν προσκλήσεως, δηλαδή δεν χτύπησα κανένα κουδούνι. Μου κάναν μία πρόταση οι άνθρωποι, κρίνανε ο καθένας για τους λόγους του ότι είχε κάποιο νόημα η δικιά μου συμμετοχή στα ψηφοδέλτια και με καλέσανε. Οπότε από τη στιγμή που δεν ανήκεις μέσα σε ένα κόμμα και δεν ξέρεις κιόλας, δεν έχεις και εσωτερική πληροφόρηση τι τρέχει, τι παίζει, ποιοι είναι σε δυσμένεια, ποιοι είναι σε ευμένεια, ποιοι είναι πάνω, ποιοι είναι κάτω, ποιοι ήταν πάνω και κατεβαίνουν, ποιοι ήταν κάτω και ανεβαίνουν. Τώρα θα σε ρωτήσω και για αυτά. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω λοιπόν, διότι όντως δεν έχω καμία πρόσκληση αυτή τη στιγμή, δεν έχω καμία κίνηση που να με υποψιάζει ότι κάποιος θεωρεί χρήσιμη την παρουσία μου. Με τον τρόπο που τοποθετήσει, καταλαβαίνω όμως ότι αν υπάρξει πρόταση θα την σκεφτείς. Δηλαδή δεν θα είναι εξ αρχής η απάντηση. Εντάξει, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι από πουδήποτε. Δηλαδή δεν ανοίξαμε και σας σύμφωνη, περιμένουμε. Αλλά κάντε προτάσεις. Αλλά κάποιος που δεν θέλει να είναι στην πολιτική δεν θέλει. Ναι, βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Αυτό εννοώ. Ότι θα... Ναι. Εγώ αν δεν ήθελα δεν θα είχα εμπλακεί κιόλας. Ναι. Δηλαδή τα έχω εμπλακεί τώρα πόσα, 10 χρόνια. 10 χρόνια είναι όλα κιόλας. Δηλαδή άρα από τα 62 ζήτιο... κλεισμένα. 10 χρόνια είμαι στην ενεργοπολιτική. Μπήκα στα 52, ας πούμε. Βγήκα στα 56, 55, 56, 57.
Λοιπόν, και μπορεί να ξαναμπω, μπορεί όμως. Okay. Κάλλιστα, δεν είμαι πάντως από τους ανθρώπους. Δεν είναι αρνητικό το ισοζύγιο πάντως. Από αυτή την και εμπειρία. Και δεν είμαι και από τους ανθρώπους που θα βάλουν τα κλάματα άμα δεν κατέβουν, διότι είναι ο μοναδικός προορισμός τους στη ζωή. Όχι. Πώς θα πάει η κυβέρνηση? Κοίταξε, περίεργα τις έπεσαν όλα μαζί, έπεσαν όλα, όλες οι στραβές στη βάρδια που θα μπορούσαν να πέσουν. Δηλαδή μόνο, ξέρω εγώ, οι ακρίδες δεν ήρθαν ακόμα του Φαραώ, από τις 7 πληγές, τις ακρίδες, δεν εξεράγει ακόμα το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Τι άλλο μας μένει, ελάχιστα μας μένουν ακόμα. Πόλεμοι, πανδημίες. Ναι, αλλά κάποιος θα πει και ο Μακρόν τα πέρασε αυτά, γιατί αυτά ήταν κοινή μοίρα των λαών της Ευρώπης τουλάχιστον και επιβίωσε. Για μένα, Σωτήρη, το πιο δυσάρεστο αυτή τη στιγμή είναι ότι με την ιστορία αυτή των υποκλοπών απομακρύνθηκε η κεντροαριστερά από την κεντροδεξιά. Ναι. Και δυστυχώς, άμα βάλεις τα κουκιά κάτω, είναι απλά μαθηματικά, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν βάλεις τα κουκιά κάτω, θα δεις ότι εάν η κεντροδεξιά δεν συνεργαστεί με την κεντροαριστερά, που για μένα είναι το πιο υγιές και το πιο λογικό σενάριο που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Από όλες τις μπάντες. Δεν είναι το τέλειο, είναι το πιο καλό από τα δυνατά σενάρια. Εάν δεν συμβεί αυτό όμως, δηλαδή αν απομακρυνθεί κι άλλο η κεντροαριστερά από την κεντροδεξιά, αναγκαστικά θα πρέπει ή η κεντροαριστερά να συνεργαστεί με τη λαϊκιστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ με τα λίγο πολύ αποτελέσματα που έχουμε δει και στο παρελθόν, ή η κεντροδεξιά να συνεργαστεί με την ακροδεξιά με ακόμα χειρότερα και ακόμα πιο φεδρά αποτελέσματα. Διότι εκεί που λέγαμε άντε και να βγούμε από τη λογική, τη ρητορία του λαϊκισμού, άντε να σταματήσουν οι ψεκασμένοι να παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτή στην πολιτική σκηνή, τώρα βλέπουμε και λόγω του εκλογικού συστήματος και λόγω των πρώτων εκλογών που θα γίνουν με αυτή τη μορφή απλής αναλογικής, βλέπουμε να συγκλίνει περισσότερο η κεντροδεξιά να στρέφεται προς τα δεξιά, παρόλο που το αρνείται και επισήμως, και βγήκε και ο Οικονόμου προχτές και είπε όχι με το Βελόπουλο ποτέ και τέτοια. Εκεί βλέπεις να κλείνουν το μάτι, ε. Κοίταξε, ο Οικονόμου και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχουν πει όχι. Τι εννοούσαν? Από την άλλη μεριά ο Γεραπετρίτης και ο Βορύδης και ο Άδωνης ήταν μαζί με το Βελόπουλο στο ίδιο κόμμα, ως γνωστόν, στο Λάος. Λοιπόν, αυτοί κρατάνε ανοιχτή την επικοινωνία. Εσύ τι κατάλαβες όταν είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι δεν ανάγκη να συνεργαστούμε με κόμμα, μπορεί να υπάρξουν και πρόσωπα? Ότι μπορεί δηλαδή να είναι ένας δυο Πασόκη, ένας του Βελόπουλου, αν λείπουν 4-5 βουλευτές. Ναι. Ακόμη και ένας Σιριζέος, ναι, αμέσως, ή ένας του Βαρουφάκη. Αμέσως μετά βγήκε όμως, αν θυμάμαι καλά, ο Οικονόμου και είπε ότι δεν κάνουμε προσκλητήριο σε αποστασία. Ναι, αυτή η κυβέρνηση είπε δεν κάνει προσκλητήριο σε αποστασία. Υπόθηκε όμως. Ναι, υπόθηκε, αλλά δεν έχει σημασία, Σωτήρη. Δηλαδή πρόσωπα, μιλάμε για βουλευτές. Οι κυβερνήσεις γίνονται με τη δεδηλωμένη. Και η δεδηλωμένη αποσπάται, την κερδίζεις με βουλευτές. Δεν την κερδίζεις με πρόσωπα. Δεν παίρνεις, ας πούμε, μου αρέσει ο Σωτήρης Πολύζος. Θα πάρει βουλευτή. Το να πάρει βουλευτή από ένα άλλο κόμμα είναι μια μορφή αποστασίας. Λοιπόν, πάντοτε ήταν. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που πήρε στο τέλος, στους τελευταίους μήνες, ξεφλούδισε, εντελώς ξεφλούδισε τους ΑΝΕΛ. Τον κατήγγειλε ο ίδιος ο σύμμαχός του και συνεργάτης του και συνοδοιπόρος του. Σε τρέλανε αυτός αυτή ο απίθανος υπουργός άμυνας που είχαμε. Βέβαια και με τρέλανε. Φυσικά. Εγώ πώς να σου πω, μπορώ μέχρι για εθνική προδοσία να καταγγείλω. Όχι εγώ. Ο Καμένος όταν μπροστά στον Πρωθυπουργό, πες να σου στήσω το σκηνικό. Είσαι ο Πρωθυπουργός. Είμαι ο Καμένος, ελαφρά πιο αδύνατος, δηλαδή ο νυν Καμένος. Ο νυν. Τώρα είσαι ο νυν Καμένος. Είμαι ο νυν Καμένος. Ναι. Αλλά φαντάζομαι. Μη σου πω ότι είναι και πιο αδύνατος και από τους δυο μας. Ακριβώς. Πολύ πιο αδύνατος. Λοιπόν, για λόγους υγείας και να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, και απέναντί μας έχουμε τον Ιερώνυμο. Και εγώ γυρνάω και λέω στον Ιερώνυμο, μακαριότατε, αν θέλετε να τη ρίξω αυτή την κυβέρνηση,
Εσύ είσαι ο Πρωθυπουργός, είσαι ο Τσίπρας εκεί. Τη ρίχνω όποτε μου πείτε. Και αντί να του πει ο Τσίπρας, παιδάκι μου, πήγαινε σπίτι σου να παίξεις με τα καραβάκια σου στην πανιέρα σου, κάθεται και σιωπά. Λοιπόν, αυτό σου φαίνεται λογική κυβέρνηση? Άρα τώρα με αυτό που λες καταλαβαίνω που μπορεί να έλεγες όχι αν είχες προσκλητήριο. Σχεδόν στα πάντα θα έλεγα όχι. Δεν είναι εκεί πέρα. Το θέμα σου λέω και πάλι δεν είναι ποιος κρίνει ότι σε χρειάζεται είναι κάθε φορά. Και πάντοτε τους ανθρώπους που είναι εκτός κόμματος τους χρειάζονται πάντοτε για εξωκομματικούς λόγους. Δηλαδή για να διευρύνουν το κοινό τους. Σας το εκλογικό του ακροατήριο, σας ευχαριστώ. Σας έκανα την καρδιά περιβόλη. Όχι, μια χαρά. Να σου πω, αφού ξέρεις ότι εγώ περνάω πάντα ωραία μαζί. Ναι, αλλά σου έδωσα το ρόλο του Τσίπρα σε ρόλο βουβό. Ήταν η μόνη φορά που δεν μίλησε. Εντάξει, θα σου έλεγα ότι εντάξει, αυτό είναι και πιο good looking από μένα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εδώ εσύ μπήκε στο ρόλο του Κάμε. Κόντρα ρόλο.